τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσο κάπως θα τα παρουσιάσουν κάποιοι. Και οφείλεται όλη αυτή η ιστορία στην δική μας ητοπάθη και στην ελληνοφοβική συμπεριφορά. Δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι για να πει επιτέλους μέχρι εδώ και τέλος. Δεν μπορεί να γεμίζει τα νησιά σου με λαθρομετανάστες. Είναι απαράδεκτο ότι δημιουργεί πέμπτη φάλαγγα, το έχω πει χίλιες φορές. Και σε περίπτωση συγκρούσεων με την Τουρκία, δεν ξέρω πώς θα μας βγει αυτή η ιστορία. Οι κοινωνικές εκρήξεις οφείλουν σε γεγονός ότι δεν κλείνουμε τα σύνορά μας. Αν δεν κλείσουμε τα σύνορά μας, θα γεμίζουμε συνεχώς με κόσμο. Και δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Και στο θα γίνουμε 11 εκατομμύρια εντός αγωγικών Έλληνες και άλλα 10 εκατομμύρια Αφγανό, Πακιστανό, Ισλαμό, Αιθίωπες και δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει κάποια στιγμή να το σταματήσει αυτό η κυβέρνηση. Αλλά είπαμε, λειτουργούν με φοβικά σύντροφα. Και όσοι φοβούνται να κλείσουν τα σύνορα, τόσο θα γεμίζει η Ελλάδα με λαθρομετανάστες. Όλα αυτά τα μέτρα τώρα για επίταξη ακινήτων και όλα αυτά τα βλέπετε ότι είναι η μη μέτρα, μη εφαρμόσιμα, θα λέγαμε, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ μου, επιτάξεις γίνονται μόνο σε θεομηνίες και σε δικτατορίες. Αν η κυβέρνηση είναι δικτατορία ή θεομηνία, θα διαλέξει η ίδια. Από την άλλη, όμως, να πω το εξής. Δεν μπορεί να επιτάσσει περιουσία ανθρώπων χωρίς να τους ενημερώσεις. Χωρίς καν να συζητήσεις μαζί τους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι απίστευτα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και βέβαια δεν είναι το πρόβλημα. Γιατί σου λένε κλειστές δομές, αλλά πάλι σαν ανοιχτές. Δεν υπάρχει κλειστή δομή. Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Μας λέγανε για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι θα τις κάνουν, λέει, θα τις καταγράψουν κτλ. Καταγράψουν 86. Άλλες 380 δεν κατεγράφησαν. Θα τις κλείσουν. Δεν μπορούν να τις κλείσουν. Τις κλείνουν. Οι 86 οι οποίες κατεγράφησαν θα ελεγχθούν. Δεν μας λένε. Υπάρχουν ποινικές αστικές ευθύνες. Δεν μας λένε. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δυστυχώς δεν μπορούν. Και επειδή δεν μπορούν, όσο κάθεται χειρότερα γίνονται τα πράγματα, καλύτερα να πάμε σε εκλογές. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Βλέπετε να διαμορφώνονται πολιτικές εξελίξεις, πρέπει να πω, σε μια περίοδο που θεωρείταν αρκετά χαλαρή για την κυβέρνηση. Τουλάχιστον πέρασε το εξάμηνο του μέλητος, θα λέγαμε, κύριε Βελόπουλε. Δεν είναι χαλαρή τα πράγματα. Χαλαρή είναι η κυβέρνηση, δυστυχώς. Έχουν μια χαλαρή κυβέρνηση που νομίζουν ότι πάνε διακοπές, πάνε βόλτες, βγαίνουν φωτογραφίες, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί και δεν κοιτάνε τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Πέστε μου, ποια είναι η τελευταία απόφαση που αφορά τη βοήθεια του ελληνικού λαού στα οικονομικά του? Καμία. Ούτε μία απόφαση. Ακόμη και αυτό που λέει για το μισθό που θα αυξήσουν, καταργούν στις τριετίες. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν σχέδιο, δεν είχαν πρόγραμμα και κοροϊδεύουν για ακόμη μια φορά τον ελληνικό λαό. Δεν φταίνε βέβαια μόνο αυτοί. Δεν έχει πολλοί που του πίστευσαν. Όταν σε γελάει μια φορά ένας άνθρωπος, σε γελάει δύο, σε γελάει τρεις, δεν φταίει αυτός. Φταίει εσύ που το πιστεύεις. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Στα ελληνοτουρκικά κάτι που να σας φοβίζει, έχουμε συνεχείς προκλήσεις από τη γειτονική χώρα. Στα ελληνοτουρκικά δεν με φοβίζουν οι Τουρκοί, με φοβίζουν οι Έλληνες. Διότι όταν θα μας πάρει τη χάγη, οι Έλληνες οι ηγέτες, έτσι, οι ηγετίσκοι. Όταν θα μας πάρει τη χάγη, αγαπητέ φίλε, είναι δεδομένο ότι πας στη χάγη και είσαι σιωχαμένος. Γιατί στη χάγη πηγαίνεις για να συζητήσεις αυτό που διεκδικεί η Τουρκία. Δεν θέτεις συζητήματα. Το έχω πει χίλιες φορές. Θέλω να πάμε στη χάγη, να πάμε στη χάγη, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Να πάμε, αλλά πώς. Να ζητήσουμε ποντιακό ελληνισμό, κρίτο χριστιανούς, πατριαρχείο, νησιά, τα δικά σου νησιά τα οποία δεν είναι δεδομένα και δεν είναι δεδομένα στην στήριξη του Λοζάνης, να διεκδικήσουμε από όσες είναι τουρκικές αντεμάτων από την Κύπρο, να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Για να πάμε και να συζητήσουμε αυτά που ζητάμε κι εμείς. Όχι να συζητήσουμε αυτά που ζητάνε οι Τουρκοί. Τι λέει ο κ. Μητσοτάκης? Να πάμε στη χάγη γιατί πράγμα, για αυτό που διεκδικεί η Τουρκία. Και το δικαστήριο τη χάγη θα αποφασίσει. Για πείτε μου εσείς, αποφασίζει υπέρ της Ελλάδος. Υπάρχει μοχλός πίεση στην Τουρκία να την κάνει να πει OK, το δέχομαι? Όχι. Βλέπετε την κάνει στη Συρία, την κάνει στη Λιβύη, κάνει τι θέλει. Παραβιάζει κάθε διεθνή κοινότητα, διεθνή συμφωνία. Άρα λοιπόν θα πάμε στη Χάγη. Αν η απόφαση είναι θετική για την Ελλάδα, δεν θα την ακούσει η Τουρκία, δεν θα την εφαρμόσει. Αν είναι υπέρ της Τουρκίας, θα την εφαρμόσει η Ελλάδα. Ποιος είναι χαμένος? Για πείτε μου. Εμείς. Σίγουρα εμείς.